λοιπόν και... Γιατί χθες το αγόρασα. Καλέ. Και τους χτύπους. Αφού έτσι καλώς θα βγάλω το τηλέφωνο μου, γιατί τώρα θα ξεμείνω το τηλέφωνο, άναψε πολύ. Εξαψίς. Ω, εξαψίς. Εξαψίς ερωτική. Δεν έχω άλλο, αυτό το θέλω. Εξαψίς. Εξαψίς. Και εγώ χτυπάω. Το παθαίνω κι εγώ. Έκανα. Δεν πειράζει. Και μας βλέπουμε. Μου ρυθμίζεις το κεφαλό. Κρυά του βλέμματος μου. Εσύ καινούρια μπαταρία μου. Ηλεκτρίζεις το μυαλό μου. Έξαψεις. Έξαψεις, δεν με ξεβάλλω. Έξαψεις. Έξαψεις. Έξαψεις ερωτική. Έξαψεις. 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 Βόμβα ορολογιακή. Έξαψεις, έξαψεις, έξαψεις ερωτική. Έξαψεις, έξαψεις. Άμα ακούγανε κιόλας, τα είχα όλα ανοιχτά, μια χαρά, δεν είπαμε τίποτα. Γιατί ακουγόμασταν κιόλας χαμηλά από την... Πειράζει. Από τη μουσική. Λοιπόν, καλό απόγευμα, έχουμε λιώσει από τη ζέστη. Λιώνω από τη ζέστη, αλλά κάτι κιλάκι δεν λέω να χάσω η γυναίκα. Σας υπόσχομαι το Σεπτέμβριο να με δείτε πιο fit, δεν γίνεται. Δεν με αντέχω εγώ δηλαδή, δεν το λέω για τους θαυμαστές μου και τους τηλεθεατές μου. Το λέω καθαρά για μένα, γιατί κάνει τόσο ζέστη που θέλω να χάσω 100 κιλά, τόσο πολύ. Λοιπόν, καλό μήνα Ιουλίου, 5 Ιουλίου, είναι η τελευταία εκπομπή μας για τη σεζόν 2022-2023. Θα πάμε πάλι από το Σεπτέμβριο με το καλό, θα ξεκινήσουμε με τα πολλά πολιτιστικά μας, με τις εκλογές τις δημοτικές, με όλα αυτά πρώτα ο Θεός, να έχουμε την υγειά μας, να τα ζήσουμε και να τα ζήσουμε. Θέλω να σας καλωσορίσω, να καλωσορίσω τη φίλη μου την Ελλάδα. Ελλάδα, μ' αρέσει που τη φωνάζω Ελλάδα, κράλη Ελλάδα. Πολύ ωραίο το όνομά σου, τέλος, είσαι Ελλάδα, θα τα πούμε και μετά. Αλλά πριν ξεκινήσω την εκπομπή, θέλω να ανακοινώσω για την παρουσίαση που θα κάνει τη συγκέντρωση ο Γιώργος ο Κουτελάκης στην πλατεία της Νέας Σμύρνης. Και θα παρουσιαστούν και οι νέοι υποψήφοι Δημοτικοί Συμβούλοι της Παράταξης Ποιότητα Ζωής, 8 η ώρα στην πλατεία της Νέας Σμύρνης. Σας περιμένουν όλοι, σας περιμένουμε εκεί όλοι μαζί, για να μιλήσουμε με τον Γιώργο, τον Κουτελάκη, τον Γιώργο της Νέας Σμύρνης, τον Γιώργο μας, Γιώργο εγώ και εγώ γιο, γι' αυτό τον αγαπώ. Λοιπόν, μετά να πω ότι μία αγαπημένη φίλη που θα έρθει και εδώ πέρα πρώτα ο Θεός. Να είδες και κλείσα το ίντερνετ. Α, το έχω και εδώ. Λοιπόν, νεοσμυρνιώτισσα, κάνει την παρουσίαση του βιβλίου της εδώ στο Γαλαξία. Το Σάββατο, 8:30 ώρα.
Λοιπόν, η κυρία... Περιμένετε. Γιατί και με τα ονόματα λίγο κάτι παθαίνω. Η κυρία Κατερίνα Ραμανδάνη. Η κυρία Κατερίνα Ραμανδάνη κάνει την παρουσίαση του βιβλίου της στο Γαλαξία το Σάββατο 8.30 ώρα. Μεγάλη μας χαρά να είστε όλοι εκεί. Να σας δούμε με μουσική. Θα έχει και τενόρο που θα τραγουδάει μια κοπέλα. Περίμενε τώρα γιατί δεν μου ανοίγει το ίντερνετ για να μπω στην ιστοσελίδα. Να το βρήκα. Ραμανδάνη, η κυρία Κατερίνα Ραμανδάνη. Να σας διαβάσω την πρόσκληση. Στο Γαλαξία. Λοιπόν, το φιλί του Σκορπιού είναι το βιβλίο. Δεν βλέπω τα γράμματα. Θα έχει όμως και τενόρο, θα έχει κοπέλα που θα τραγουδήσει μουσική, θα έχει από ηθοποιούς επαγγελία, παρουσίαση στο Γαλαξία, 8.30 ώρα. Σας περιμένουμε. Και είναι καλό που είναι και νεοσμυρνιώτισσα και θα έρθει και από εδώ να μας μιλήσει, πρώτα ο Θεός το Σεπτέμβριο. Και τώρα πάω στην αγαπημένη μου καλεσμένη, που είναι ένα κορίτσι έτσι νεανικό, φωτεινό, αισιόδοξο, φέρε την... Το καλοκαιράκι όμως το βράδυ, καμιά φορά δεν φυσά έτσι ένα ωραίο αεράκι καλοκαιρινό. Αυτό μου έφερε, το αεράκι το καλοκαιρινό μου έφερε. Ένα ωραίο χαμόγελο, ζεστό χαμόγελο και ζεστή ματιά έχει. Ελλάδα Κράλη, η Ελλάδα Κράλη λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς σε βρήκαμε, μην μου ντρέπεσαι. Θέλω να είσαι άνετη. Όπως είσαι στο σπίτι και έρχεσαι και τρώμε και πίνουμε καφεδάκι, έτσι είσαι και εδώ. Οι δυο μας είμαστε. Μην δίνεις βάση αν υπάρχουν κάμερες, δεν πειράζει. Να είσαι άνετη, άνετη σε θέλω. Και για να σε ξεδιπλώσω πρέπει να αρχίσω εγώ, ναι. Λοιπόν, για πες μου Ελλάδα. Ελλάδα, πες μου πρώτα απ' όλα αυτό το υπέροχο όνομα. Από πού το πήρα. Μπράβο. Από τη γιαγιά που έχει καταγωγή από τη Σμύρνη. Γι' αυτό είναι Ελλάδα η Σμύρνη. Μπράβο, και είδες. Γιορτάζω 25 Μαρτίου γιατί έτσι τη γιαγιά. Καλά το λέει η γιαγιά. Γιατί μου λένε πολύ γιατί δεν γιορτάζει 28. Λέω, τότε είπε ένα όχι μεταξύ σας. 25 απελευθερώθηκε η Ελλάδα. Σωστός. Έτσι σκέφτηκε η γιαγιά μας. Όχι, κάνεις και ταπείνωση στη γιαγιά και αυτό είναι ακόμα πιο ευλογημένο. Ακολουθείς της γιαγιάς τα βήματα. Και μ' αρέσει, είναι πολύ καλλιτεχνικό όνομα. Πιτσιρίκα στο σχολείο έτρωγες μπούλινγκ για το όνομα. Ναι, και εγώ για το Ολυμπία. Οτιδήποτε σε Άδα, μην τα αναφέρω τώρα. Ναι. Εντάξει, κοίταξε, και εγώ που ήμουν Χαλκίδου, με λέγανε Χαλκομανία, με λέγανε έτσι. Όλα τα παιδιά τότε κάνανε μπούλινγκ στα ονόματα. Γενικά πιστεύω ότι υπάρχει πρόβλημα. Ναι, ναι, με τα ονόματα. Να πω τώρα ότι εμείς οι δύο βρεθήκαμε, μας ένωσε ένας πολύ αγαπημένος μου φίλος που τον ξέρω πάνω από 10 χρόνια. Εσύ το ξέρεις 10 χρόνια, εγώ λιγότερο. Μου έχει φέρει, άκου τώρα να δεις, αυτό το παλικάρι λοιπόν, δεν έχω βγει ποτέ μαζί του για καφέ. Υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Δεν ντρέπεσαι. Αν μας ακούς δεν ντρέπεσαι, δεν θα έρθω ρε στο διακοπτό. Θα πάμε, θα πάμε. Για σένα λέμε Αντώνη. Το έχει καταλάβει, κάτσε γιατί όμως μου είπε ότι μπορεί να βάλει και σχόλια εδώ. Κάτσε να κολλάει εδώ τα σχόλια. Για σχολίασε. Γιατί στο Messenger, αν προσπαθείς να κάνεις σχόλια, δεν έχω πια. Θα τελειώσει η μπαταρία. Δυστυχώς δεν μπορούσα να τη σώσω. Ναι. Λοιπόν. Τι ήθελα να πω. Ναι, δεν μπορούσα να τη σώσω. Ενώ η κοπέλα μου βγάλε το. Φορτιστή. Δεν έκανε παιδιά. Δεν έκανε παιδιά. Τι ήθελα να πω. Για τον Αντώνη. Για τον Αντώνη που μας ένωσε ο Αντώνης και να τον ευχαριστήσω τον Αντώνη και μας. Και εγώ τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θέλω να τον ευχαριστήσω γενικά γιατί με στηρίζει. Είναι από τους πρώτους τηλεθεατές που ήταν και με στήριζε. Από το 14 που ξεκίνησα εκπομπές δηλαδή. Ήταν από τους πρώτους που με στήριξε, μου στείλε άτομα. Κάναμε πολλά πράγματα. Δηλαδή με έχει βοηθήσει, με έχει στηρίξει. Και με παρακολουθεί, με ακολουθεί, πώς να σου το πω. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποια στιγμή μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει να σου πω κάτι. Έχω μια αγαπημένη φίλη. Του λέω φίλη, εγώ κατευθείαν. μου λέει, όχι, είναι με τον άντρα της είμαι φίλος. Αν έρθει να το σώσει, λοιπόν, ο Αντώνης, το έσωσε. και μου λέει, η κοπέλα αυτή όμως μου λέει, μου είπε πώς σου βγήκε να γράψεις το βιβλίο.
Θες να μου πεις πράγματα και εμένα πώς σου βγήκε να γράψεις το βιβλίο, να μου τα λέω εγώ. Ναι. Βασικά γράφω από το 2010. Έγραφε και από πιο μικρή βέβαια. Όταν ζούσε και η άλλη μου γιαγιά, Παναγιώτα τη λένε. Έγραφα στίχους τραγουδιών και ποίηματα. Μένει στο Περιστέρι. Τώρα ναι. Στην αρχή έμενα η Λιούπολη. Η Λιούπολη γεννήθηκε δηλαδή, εκεί έμενε. Α, κοντά μα, εδώ, στα μέρη μα. Ωραία, είσαι από αυτή τη μεριά. Ωραία, και ερωτικός μετανάστης είσαι στο Περιστέρι. Όχι, απλά έτυχε και πήγαμε εκεί. Είμαι με τον μπαμπά. Α, ωραία. Εντάξει. Έμενες με τη γιαγιά εδώ και τώρα μένεις με τον μπαμπά εκεί, κάτι τέτοιο. Όχι, απλά έπρεπε να φύγουμε. Λοιπόν. Δεν ντρέπομαι να πω ότι είμαι αποχωρισμένη οικογένεια. Καλά, όλοι παίζουν συγγνώμη και όλοι δεν είμαστε αποχωρισμένοι. Μακάρι να μην ήμασταν δηλαδή. Ακού να σου πω κάτι. Το λέω για την πληρώνω τα παιδιά. Ο γιος μου στην τρίτη δημοτικού έκανε παρέα με τη δασκάλα στο γιο. Το έχω πει πολλές φορές εδώ γιατί ήταν αστείο αυτό τώρα. Τα περισσότερα παιδιά, ο γιος μου ήταν χωρισμένοι γονείς του. Όλα τα παιδιά δηλαδή από τα 30 παιδιά, τα 25 ήταν χωρισμένοι γονείς. Της μόδας έχει γίνει. Και το παλικαράκι λοιπόν της δασκάλας καθόταν και διέδιδε ότι είναι χωρισμένοι γονείς του για να μπορεί να ταιριάζει μαζί με τους άλλους. Μακάρι να μην ήμασταν δηλαδή. Ναι, αλλά πόσο χρόνο είναι. Τρίτη δημοτικού. Τώρα. Τώρα είναι μεγάλα παιδιά, τώρα είναι 26-27. Αλλά σου λέω στην τρίτη δημοτικού που πηγαίναν τα παιδιά. Τότε που είχε συμβεί με μένα δεν ήταν τόσο συνηθισμένο. Έλα ρε, εγώ με το. Εδώ μου έλεγε η γιαγιά μου έχει Ελλάδα, γιατί εκείνη δεν την έζησα πολύ. Εμένα επειδή χωρίσαν οι γονείς μου. Μου έλεγε μη λες ότι είσαι αποχωρισμένη οικογένεια. Γιατί. Την καταλαβαίνω γιατί είχε ζήσει άλλες εποχές εκείνη. Ξέρεις, μην πεις πολλά για τη γειτονιά και τέτοια. Εμένα πλέον δεν με νοιάζει. Τώρα το βίωσα και εγώ, το χωρίσαν εμένα οι γονείς μου, οι θείες μου που έχουν φύγει τώρα από τη ζωή, όλες φύγανε εκτός τη Σωτήρα. Μου λέγανε ότι είσαι πού, Νάκη. Που... Ναι, τα είχαμε ακούσει και αυτά. Γιατί χωρίσαν οι γονείς μου, ήμουν εγώ το πρώτο. Πώς γίνεται αυτό τώρα. Είχαν πει το ίδιο και για μένα και για τους αδερφούς μου ότι θα μπλέξουμε ναρκωτικά, τέτοια πράγματα. Ναι, και εμάς έτσι, ότι τέτοια. Γιατί. Τι εποχή ήταν κι αυτή. Εμένα χωρίσαν τώρα το σκέφτομαι και γελάω δηλαδή. Ναι, εμένα χωρίσαν οι γονείς μου το 80. Φαντάσου, πιο, 6, πιο πίσω εσύ. Ναι. Το 86 γεννήθηκα. Εγώ γεννήθηκα το 74, ήμουνα 10-12 χρόνια το χωρίσαμε. 10 χρόνια. Άρα ναι, 84-86 χωρίς. Εγώ 13 ήμουν, και πάλι μικρές. Έχει αντίκτυπο. Στην ίδια ηλικία χωρίς. Έχει αντίκτυπο. Ναι, εγώ θα πήγαινα για πρώτη γυμνασίου, έτσι, 12 χρόνια. Ναι, και εμάς, άρα ήταν ναι, το 86, καλά το είπα. Τώρα το σκέφτηκα. Σημαδιακό. Ναι, το 86 που γεννήθηκα εγώ. Τώρα σκέφτηκα ότι το 86 χωρίς ένα γονεί. Τώρα το συνειδητοποίησα. Αν μου πεις και Ιούλιο, θα λυποθυμίσω. Καλοκαίρι ήταν. Γιατί είσαι Ιούλιο γεννημένη. Αυτό το μήνα που γεννήθηκα, 18 Ιουλίου. Να χάσει κατά. Θα σου πω γιατί. Με βρίζει. Περίμενε, 18 Ιουλίου, κοπελιά. Ναι. Θα σου πω τώρα γιατί. Εγώ, ό,τι έχω στη ζωή μου είναι καρκίνος. 18 Ιουλίου του 70 ο αδερφός μου. 18 Ιουλίου του 71 η αδερφή μου. Τι στο καλό, την ίδια μου. Μετά από ένα χρόνο το σπίτι. Και εσύ 18 Ιουλίου του 86. Είδες δε φιλαράκο μου. Και κάθονται. Η ανιψιά μου, του αδερφού μου, 1η Ιουλίου και ο γιος μου 26 Ιουνίου. Με βρίζει. Πού είναι του πολλά. Όλοι δηλαδή καρκίνοι. Με έχετε παραπονιάρικά μου μωρά. Τι να πω τώρα. Δεν είμαστε τόσο παραπονιάρικοι. Βασικά να πω μια αλήθεια, μας έχουν παρεξηγήσει τους καρκίνους. Πιο πολύ δυναμικοί είμαστε. Απλά το κλάμα μας γίνει λόγω συναισθήματος, μωρέ. Είστε λίγο παραπονιάρικα, εγώ το έχω καταλάβει. Θέλετε, αλλά κάνετε αυτό το παράπονο για να μπορείτε να ελέγχετε τα πράγματα όπως θέλετε εσείς. Μας πιάσανε. Ναι, αλλά είστε και καλά παιδιά, όμως είστε λίγο τσιγουζουγούζου. Όχι, λίγο είστε μουσουγούζου. Α, το έχω πολύ. Είμαι νιάου, λέγω. Είστε τη οικογένεια, είστε σταθεροί, αλλά τώρα δεν ήρθαμε να πούμε τα ζώδια, τώρα ήρθαμε να πούμε πώς η Ελλάδα έγραφε εκθέσεις και τέτοια, τραγούδια, ποίηματα, βασικά ήθελα να γίνω στιχουργός όταν ήμουν μικρή. Είχα πει στην άλλη μου τη γιαγιά, γιαγιά, λέω, θα γίνω στιχουργός. Λέει, μπράβο παιδί μου, εγώ παίζα μαντολίνο, λέει, παλιά, φαντάζω. Μεγάλωσες με την Παναγιώτα τη γιαγιά, από ό,τι κατάλαβα. Και τους γονείς μου, ναι.
Παναγιώτα. Ναι, με την Παναγιώτα τη γιαγιά πιο πολύ. Ναι. Η άλλη πέθανε, ήμουν πιο μικρή. Η Ελλάδα, ναι. Ήταν μεγάλη. Δεν την πρόλαβα, ας πούμε. Η Ελλάδα ήταν του μπαμπά ή της μαμάς. Του μπαμπά. Και η Παναγιώτα της μαμάς. Όλοι οι γιαγιάδες μεγαλώνουν τα παιδιά, μην νομίζεις. Και ο γιος μου αυτό λέει, η γιαγιά τον μεγάλωσε και οι ανιψυχές μου αυτό λένε. Εντάξει. Και τελικά, ήθελα βασικά να ρίξω το φίβο. Μου είχε κολλήσει τότε και καλά, λέω, αυτός ολοκλέβει, ξέρω εγώ θα γίνω καλύτερη. Αλλά μετά το 2010 μου βγήκε να γράφω. Δεν μου έβγαινε όπως τώρα, ας πούμε. Και κάνει το ρόλο βάψιμο ο παρκίνος. Και ξέρεις γιατί το σχολιάζω, γιατί και η αδερφή μου ρε εσύ, πώς γίνεται και βάφεστε. Απλού βάψιμο. Το βαμμένο άβαυτο αυτό το ωραίο. Το βαμμένο άβαυτο, δεν ξέρω. Δεν μου έχει μάθει κανένας. Ούτε το tutorial που βλέπουμε. Γι' αυτό το σχολιάσα τώρα, είδες καρκίνος. Για πες παρακάτω. Ναι, τι έλεγα. Ξεκίνησα να γράφω διάφορες, εγώ τις λέω μικρές ιστορίες, διηγήματα είναι βέβαια. Αλλά, γιατί δεν είχα εκδώσει τόσα χρόνια. Γιατί δεν πίστευα στον εαυτό μου πολύ απλά, για να είμαι ειλικρινής. Λέω, σιγά μου τα καταφέρω και τι έχουν οι άλλοι και μπορούν ας πούμε, να το κάνουν. Δεν ξέρω. Τώρα πώς ήρθα στο ημερολόγιο και θα πεις γιατί δεν εξέδωσες τα άλλα. Το ημερολόγιο ξεκίνησα να το γράφω από το 2016. Είναι κείμενα έκφρασης και αφύπνισης που λέω εγώ. Βασικά είναι από εμπειρίες, βιώματα, όνειρα, εφιάλτες, δικά μου δηλαδή. Αλλά όπως είχα πει και στην πρώτη παρουσίαση που είχε γίνει στις 19 Ιουνίου σε εκδόσεις Όστρια, ότι το θεωρώ στεία αποστολή αυτό το βιβλίο για τον κόσμο, γιατί εμένα δεν με νοιάζει να διχτώ σώνει και καλά. Είμαι ταπεινός άνθρωπος και θέλω να αγγίξει πάρα πολύ κόσμο το βιβλίο. Είναι μια μετάδοση. Εκδόσεις Όστρια, ημερολόγιο ονείρων. Εντάξει, ξέρουμε ότι εκδόσεις Όστρια κάνουν πάρα πολύ ωραίες. Τα εξώφυλλά τους και όλα τα. Τα εξώφυλλα, παρεμπιπτόντως, είναι από το σύντροφο μου, τον Ανέστη Μανουήλ Χατζίμπεϊ, που είναι και φωτογράφος. Πώς τον λένε? Ανέστη Μανουήλ Χατζίμπεϊ. Από πού είναι? Α, και αυτός από Σμύρνη. Το κατάλαβα, το Χατζίμπεϊ. Λοιπόν, να σου πω κάτι, και με τι ασχολείται το παλικάρι αυτό, είπες φωτογράφος επαγγελματικά. Και φωτογράφος και βασικά είναι σε μια εταιρεία με ηλεκτρονικό τσιγάρο. Α, ωραία. Άμα χρειαστείς ποτέ κάτι. Από ηλεκτρονικό τσιγάρο, ναι, άμε. Και η υγρά φτιάχνει, γεύσεις και τέτοια, απ' όλα. Με το ελεύθερο πνεύμα και την όμορφη ψυχή. Α, ευχαριστώ. Το βγάλω φωτογραφία να τα ανεβάσουμε. Εννοείται. Εννοείται και εγώ θα ανεβάσω το βιβλίο, έτσι. Λοιπόν, και για πες με έτσι λιγάκι, πώς σου ήρθε. Να τα γράψω αυτά. Ο Αντώνης ο ποιητής μου λέει, μα είναι και αυτός. Μα, η κοπέλα μου λέει, δεν είχε σκοπό να γράψει. Κάτι. Αλλά έβλεπε κάτι όνειρο και μετά και τα όνειρα ήθελα να μου τα δώσει. Και έτσι κάνει. Και η γρά φτιάχνει. Για πες μου λοιπόν. Τι... Ένα από αυτά, ένα από τα κείμενα είναι η εξάχνωση μέσα που μιλάω για την προσωπική εμπειρία του θανάτου που είχα. Για πες μου. Θα, λέω καλύτερα να μην διαβάσω το απόσπασμα, να πω εγώ λίγα λόγια γι' αυτό. Στα 8 μου χρόνια με χτύπησε αυτοκίνητο. Μπαμ στο κεφάλι. Εδώ αριστερά. Τέσσερις φορές με χτύπησε. Για πες. Άμα μ' ακούει ο κόσμος που μ' ακούει δηλαδή, ο τρόπος που έγινε αυτό ήταν γελίος, αλλά τότε είχαμε άλλα μυαλά. Δηλαδή έπαιζα με τα νεράτζια με τον μεγάλο μου αδερφό. Εγώ έπαιζα μπουγέλο και με χτύπησε το μάτι. Και εγώ δεν σκέφτηκα ότι άμα πάω να πιάσει το νεράτζι όταν μου χτυπήσει αυτοκίνητο. Δηλαδή μυαλό. Ναι, μιλάμε 90s. Δηλαδή τι. Και. Παιδιά, μην ενοχλείτε τον ίστρο. Ναι, κάνει θόρυβο. Για πες. Ευτυχώς, δηλαδή, εγώ το θεωρώ θαύμα και από το Θεό και από τον Άγιο Σπυρίδωνα, γιατί έτυχε την ημέρα της γιορτής της μητέρας μου. Μαμά, άμα ακούς, μην κλάψεις. Καλά, σου πω, εγώ τον Άγιο Σπυρίδωνα τον αγαπάω. Και εγώ τον θεωρώ, αγαπάω. Εγώ του ζήτησα να παντρευτεί η φίλη μου Πόπη και βρήκε Σπύρο. Του ζήτησα τη φίλη μου την Πόλα και βρήκε και αυτή Σπύρο, τυχαίο.
Και ο σύζυγός της λέγεται Σπύρος. Σπυριδούλα και Σπύρος. Λευτεχνία, είναι ωραίο. Εγώ ό,τι του ζητάω το Άγιο Σπυρίδα να το κάνει πάντως. Είναι πολύ καλό. Τον αγαπάω πολύ και εγώ τον Άγιο. Που λες έτυχε αυτό, ήμουνα ένα μήνα μέσα στο νοσοκομείο στο Παιδόν, μια εβδομάδα σε κόμμα. Πρόσφατα, δεν θυμάμαι πότε, μου είχε πει η μητέρα μου, νομίζω πριν 2 χρόνια, ότι είχα πεθάνει και μέσα στο ασθενοφόρο που με πήγαινε. Ο σύζυγός της λέγεται Σπύρος. Στο νοσοκομείο και με επανέφεραν και πήγα να πεθάνω και μέσα στο νοσοκομείο, στο κόμμα. Και επειδή δεν το θυμόμουν, μου είπε τι έγινε. Μου λέει ότι έβλεπα ένα φως και έβλεπα να πηγαίνω ψηλά και μου είπε μείνε στη γη να ζήσεις. Και ξύπνησα μετά. Και το πρώτο πράγμα που είπα στη μητέρα μου, μαμά θέλω μια αδερφούλα που την έφερε μετά από ένα χρόνο. Και λιγότερο. Και με επανέφερε. Αλλά αυτό... Θα σου πω, επειδή πλέον δεν φοβάμαι να λέω πράγματα, γιατί ο κόσμος φοβάται να εκφραστεί, μη σε πει περίεργο, αλλά αφροίσκιωτο, οτιδήποτε. Όταν ζεις με τα θανάτια εμπειρία, σου μένουν πράγματα. Χάρισμα να το πω. Και το πρώτο πράγμα που είπα στην πέρα... Σου έχει μείνει κάποιο, δηλαδή έχεις μια διορετικότητα. Ναι. Δηλαδή προαισθήματα... Η διέστηση. Διέστηση, ναι. Καλά, η διέστηση είναι, ακούω τώρα να σου πω κάτι, αυτό παίζει και πόσες φορές μπορεί να έχεις στη γη. Γράφω και γι' αυτό και για μετενσάρκωση, τα πιστεύω αυτά, το κάρμα. Ανάλογα λέει πόσο, δηλαδή αν είσαι στην 6η-7η ζωή, γιατί 7 ζωές έχουμε, μετά εξαλειφόμαστε πάνω, έτσι λένε τώρα, η Ορθοδοξία μας δεν το πιστεύει αυτό. Κακώς δεν το πιστεύει, okay, για μένα. Κοίταξε. Αλλά ότι έχουμε διαίσθηση, έχουμε. Έχουμε. Είναι δηλαδή η συνέστηση που έχει ο άλλος και πόσο το δουλεύεις είναι αυτό όμως. Εγώ πιστεύω ότι όλοι έχουμε διαίσθηση, απλά δεν προσευχόμαστε όλοι. Και όταν λέω προσευχή, δεν εννοώ και την προσευχή στο, αλλά να προσέξουμε το μέσα μας και να τα ακούμε το μέσα μας. Εγώ ξέρεις πότε κατάλαβα ότι έχω διέστηση μετά τα 35-40, αφού έφαγα. Γιατί έλεγα ρε παιδί μου, αφού το είχα σκεφτεί και δεν το έκανα. Αυτό το είχα σκεφτεί και δεν το έκανα. Και μετά άρχισα να γράφω ημερολόγιο. Και άρχισα να γράφω και τις σκέψεις μου. Και τότε κατάλαβα ότι ναι, έχω διέστηση. Θα σου πω ένα έτσι τελευταίο. Πεθαίνει πέρυσι η θεία μου. Και λέω, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση ότι ο Κώστας το χρόνο πάνω θα έχει φύγει. Πέθανε η θεία μου 26 Ιουλίου του 22 και χτες πέθανε, έφυγε ο θείος στο χρόνο πάνω δηλαδή. Πολλά είναι που διαισθάνομαι, τώρα σου λέω πολλά, ειδικά θανάτους τους διαισθάνομαι και με διαισθάνομαι. Μπορεί να σου έχει μείνει από προηγούμενη ζωή. Διαισθάνομαι τους θανάτους, είναι φοβερό αυτό. Και δεν θέλω. Και την άλλη πήγα και έκλαιγα στο Χριστού και του λέω δεν θέλω, δεν θέλω. Το ότι πιστεύεις αυτό σου δίνει περισσότερη δύναμη, γιατί αυτό μου δίνει δύναμη και εμένα, ο Θεός. Το φως που λέω με κεφαλαία, παιδιά, όχι οποιοδήποτε φως, γι' αυτό μην το φοβάστε. Α, μπράβο, το φως του Θεού. Γιατί λένε, ωραίο το σκοτάδι, μωρέ ωραίο είναι, το έχω δει το σκοτάδι, παιδιά, αλλά σαν το φως του Χριστού τίποτα. Εκεί κρύβεται όλη η αλήθεια. Αυτό εκεί κρύβεται όλη η αλήθεια και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Γιατί πολλοί πιστεύουν ότι είναι ψευδαίσθητοι, δεν είναι. Λένε ότι όταν παθαίνουμε μια ανακοπή ή ένα εγκεφαλικό γρήγορο και αυτά που φεύγουν, αυτές οι μεταθανάτες αυτές, ότι εν τέλει είναι του εγκεφάλου, ότι δεν είναι... Άμα κάτσε και τα να... Έχω διαβάσει πολλά τέτοια κι εγώ. Εγώ πάλι δεν το πιστεύω αυτό, γιατί οι πατέρες της Εκκλησίας μας διδάσκουν άλλα πράγματα. Ναι. Με τα θαύματα που γίνονται, με τις επικοινωνίες. Εννοείται και τα θαύματα γίνονται, είτε μικρά είτε μεγάλα θαύματα. Μπράβο. Μπράβο, μικρά θαύματα και κάθε μέρα γίνονται. Εγώ, ας πούμε, πέθανε η φίλη μου Ευτυχία την προηγούμενη εβδομάδα και πεθάνανε πολύ γρήγορα. Με αυτή τη βδομάδα πεθάνανε 2 άτομα. Και άκου τώρα να δεις. Με αυτή την κοπέλα πέρυσι πηγαίναμε εκδρομή. Και είχαμε μια παρέα που ήταν έτσι γκρινιάρικη παρέα. Λοιπόν. Συναντηθήκαμε 17 Ιουνίου, θα το πω κιόλας, θα το πω έτσι γιατί το θεωρώ θαύμα και το θεωρώ ότι η Ευτυχία μου στείλε μήνυμα το Σάββατο.
17 Ιουνίου λοιπόν πάω με την Ευτυχία για καφέ εδώ στο Παλιό Φάλιρο. Και μου λέει, μα καλά, πώς και σ' άφησε ησυχή ο τάδε. Λέω, δεν ξέρω, λέω, μπα, κάτι άλλο θα ασχολείται. Μα, μου λέει, αυτός κάτι θα ασχολείται, όντως. Για να σ' άφησε ήσυχη και να μην ενοχλεί και να μην παίρνει τηλέφωνα, κάτι γίνεται. Ήτανε βέβαια, είχε μια βραχνάδα, μια αυτά, μου είχε πει ότι είναι κρυωμένη. Μου λέγε, προμελετούσε και μου λέγε να κοινωνήσω, να ξεμολογηθώ, γιατί νιώθω, δηλαδή το νιώθω ότι θα φύγει, το ξέρα. Ναι, αυτό είναι... Εξομολογήθηκε, κοινώνησε, πήγε, ψήφισε και πέθανε. Έπαθε ένα κόπη και πέθανε. Λοιπόν, μπαμπάμ, δηλαδή, μέσα... Όταν πήγαμε λοιπόν το Σάββατο και την κυδέψαμε, την αποχαιρετήσαμε, εγώ εκείνη την ημέρα μου έστειλε εκείνη τη στιγμή κάποια μηνύματα στο κινητό από άσχετο άτομο. Αφού έγινε η κηδεία. Ναι. Αυτό μου θυμίζει το Mr. Hurricane's Phone, έτσι. Του Stephen King ταινία, έτσι. Που μου έδειχνε φωτογραφίες και μηνύματα για αυτόν τον κύριο, γιατί μας άφησε ήσυχους με τι ασχολείται. Εγώ δεν θα τρόμαζα. Το θεωρώ συνηθισμένο πια. Έχω περάσει από τέτοια. Ρε παιδί μου, τα μηνύματα ίσως τα έχει στείλει, δεν τα στείλει η ίδια. Αλλά για να φωτιστείς εσύ να μου τα στείλεις, θεωρώ ότι ήταν μία... Κατάλαβες. Ναι, ότι έλαβες το μήνυμα. Ναι. Δηλαδή, το θεωρώ ότι εκείνη έβαλε από ψηλά και όπως και ότι ο μπαμπάς μου από ψηλά με οδηγεί και τον πατέρα μου πιστεύω που έχει φύγει ότι με οδηγεί από ψηλά, ξέρεις. Μα ποτέ δεν φεύγουν αυτοί που αγαπάμε και ας έχουν πεθάνει. Έτσι. Λοιπόν, πες μας δύο λόγια έτσι, γιατί έχει τον την ιστορία που μας είπες. Θα σου πω γιατί την έγραψα τη συγκεκριμένη. Το κείμενο, ναι. Το έγραψα γιατί πρόσφατα είχα πει στη μητέρα μου, της είχα κάνει βασικά μια συζήτηση, της λέω, επειδή φοβόμουν παλιά να της τα πω αυτά, γιατί πώς ήταν στην εκτέστηση, I'm a freak, με πει έτσι η μητέρα μου, αλλά πλέον είναι πιο διορατική και πλέον δεν φοβάμαι να της λέω πράγματα. Και της λέω, αν δεν είμαι εγώ αυτή που ήρθα πίσω, αν η ψυχή που είχα ήταν άλλη και ήρθε άλλη, γιατί τα πιστεύω αυτά. Γιατί είχα και μια ανάμνηση που δεν έστεκε. Της λέω, της είχα πει, θυμάσαι στο δημοτικό που είχε έρθει μια κυρία και μ' είχε πάρει στο σπίτι της και εσείς με ψάχνατε. Και μου λέει, αυτό δεν έγινε ποτέ. Μπορεί να είναι όνειρο αυτό όμως και θα σου πω γιατί. Εκτός κι αν είναι της προηγούμενης ψυχής, δεν ξέρω. Πριν 3 χρόνια, 4, είδα την αδερφή μου, Μινιόν. Μινιόν, πάρα πολύ αδυνατή. Την είδα κάπως και μετά έψαχνα να βρω από πού μου έρχεται αυτή η ανάμνηση και ήταν από τον ύπνο μου. Έχω δει πολύ ζωντανά όνειρα που μας μένουν ανάμνηση και είναι όνειρα. Ζωντανά όνειρα που λέμε που τα ζούμε και μετά νομίζω και σου μένω σαν να εγώ το έχω πάθει αυτό και επειδή να έχω σηκωθεί και το όνειρό μου τον μπερδεύω, μπορεί να το έχεις δει σε όνειρο, το ζωντανό όνειρο και να σου μείνει πίσω σαν ανάμνηση στο μυαλό, κατάλαβες. Ίσως γιατί ας πω όταν ξενήρθα από το νοσοκομείο ήμουνα σαν μωρό, έγινε πανεκκίνηση. Ναι, ξανάγραφες. Γι' αυτό μου είχε μείνει αυτό, γιατί δεν θυμάμαι πράγματα άλλα. Εντάξει, εγώ θυμάμαι πολλά πράγματα από μικρή και έχω κάποιες μικρές αναμνήσεις. Αλλά μπορεί να θυμάμαι, δηλαδή, θυμάμαι μια φορά κάθε ένα όνειρο με μια φάλαινα να με δέρνει με την ουρά της. Αυτό το όνειρο μου έχει μείνει ξέχαστο. Το έχω μόνιμως ανάμνηση. Έχω πολλές αναμνήσεις από όνειρα. Που τα έχω δει ζωντανά, ζωντανά. Εγώ πιστεύω ότι μέσα από τα όνειρα είναι κόσμοι που ζούμε σε άλλο σύμπαν, γιατί πιστεύω και στο πολυσύμπαν. Κοίταξε, ότι μπορεί να φεύγει και ψυχή. Και σε άλλες διαστάσεις, στον χώρο. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να φεύγει η ψυχή μου την ώρα που κοιμάμαι και να πηγαίνει αλλού, το πνεύμα μου τέλος πάντων. Ναι. Και να ζει καταστάσεις, ναι. Ταυτόχρονα δεν το πιστεύει. Τι ταυτόχρονα δηλαδή. Ότι όπως είμαστε εμείς τώρα και μιλάμε, να είμαστε
τα έχω δει ζωντανά. Σε ένα άλλο ΣΥΠΑ να κάνουν κάτι άλλο. Παράλληλο ΣΥΠΑ. Παράλληλο. Ναι. Παράλληλα. Αυτό. Αγάπη. Περπατάμε παράλληλα. Sorry κυρίες και κύριοι, θα σας κάψω. Όχι, δεν τους καίς, γιατί και εγώ τα έχω σκεφτεί αυτά. Τα ψάχνα πιο μικρή. Κατέβασα μια φορά, είχα φέρει μια κοπέλα εδώ και μου κατέβασε τα κασικά μου αρχεία. Και μου είπε ότι έχω δύο ψυχές. Και ότι έχω έρθει σε αυτό το γη με δύο ψυχές, είμαι δύο άτομα. Και έχω, λέει, την καλή ψυχή και την κακιά ψυχή. Και έχω, τώρα της λέω αυτό να σου πω κάτι όμως, αυτό το έχουμε όλοι, το καλό και το κακό και είναι πώς το εξελίχθηκε, έτσι δεν είναι. Να σου πω τώρα, να σου πω κάτι τι γίνεται. Όταν ήμουν πιο μικρή ψαχνόμουν πάρα πολύ με αυτά. Μέχρι τα 33 μου που διάβασα, άρχισα να διαβάζω την Αγία Γραφή. Όχι, και... όχι τυχαία τα 33. Ναι, μπράβο, τα 33 δεν τα τυχαίω, ε. Τότε όμως ξεκίνησα να τη διαβάζω πραγματικά, σαν άνοιξε το μυαλό μου και μετά όταν τη διάβαζα, λέω, κοίταξα, όλα τα βιβλία αυτά που είχα διαβάσει υπάρχουν μέσα εδώ. Ναι. Δεν σου λέω ότι σταμάτησα να ασχολούμαι, έχω πάρει βαθμό ρέι και έχω πάρει, αλλά μετά είδα στην ουσία ότι είναι εγωισμός να θεωρώ ότι εγώ μπορώ να κάνω μόνη μου θαύματα. Δεν γίνεται. Είναι εγωιστικό αυτό, πώς να σου το πω. Τα θαύματα έρχονται μέσα από τον Χριστό. Μπράβο. Αυτό είναι το λέω εγωισμός. Και για τους ανθρώπους που, ναι, μεν καλά κάνουμε τους Αγίους, αλλά τα θαύματα έρχονται πάντα μέσα από τον Χριστό. Όχι, σου λέει, πρεσβεύουμε, λέμε, Άγια μου Διονύση, πρέσβευσε υπέρ ημάς. Ή Άγια μου, τέλος πάντων, ας πούμε, εμένα μου έγινε ένα μικρό θαύμα με τον Άγιο, και με τον Άγιο Σπυρίδωνα και με τον Άγιο Ιούδα του Θαδαίου πέρσι. Σου φέρω τον άντρα τον Ανερωσούν. Με τον Ανέστη μας πάρα πολλά χρόνια. Εγώ στον Άγιο Ιούδα του Θαδαίου δεν μου έχει κάνει τη χάρη. Είχα ένα θέμα υγείας που όταν έκανα εξετάσεις δεν υπήρχε. Γιατί του είχα ανάψει και τα κεράκια. Τι ώρα είναι. Πάλι μας πιάσαμε. Ήρθε νωρίς, δεν ανοίγω. Είπα 7 και 4 και είναι 6.30. Εμένα μου έγιναν. Δεν ανοίγω, γιατί κάνω εκπομπή. Όπως πιστεύεις εσύ καλύτερα. Ναι, δεν ανοίγω, κάνω εκπομπή, δεν μπορώ να ανοίξω. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ νωρίς για να σταματήσω εγώ τότε την εκπομπή, να ανέβω πάνω. Και δεν θα αγχωθώ κιόλας γι' αυτό. Όταν έκανα εξετάσεις δεν τι ήθελα να πω τώρα. Α, ναι, για το βιβλίο. Για το βιβλίο, λοιπόν. Και έχεις γράψει τη θέση. Είναι μικρές διμικρές ιστορίτσες, δηλαδή η θέληση, ο υπότης του ουρανού, μέρος 2, βλέπω, ε. Το πρώτο είναι το καρδιά στο σκοτάδι. Αυτά είναι από όνειρα. Ναι. Έχω δει και προφητικό όνειρο που το έχω γράψει το μήνυμα του Ιωάννη. Είχα δει τον Απόστολο Ιωάννη. Ωραίο. Το είχα διαβάσει, ένα μικρό αποσπάσμα στην πρώτη παρουσίαση. Γενικά είναι τέτοια. Μπορεί κάποιος να πιστέψει ότι είναι μυθοπλασία, αλλά δεν είναι. Είναι αληθινά, μέσα από μένα. Και επειδή ξέρω ότι πάρα πολλοί κόσμος θα έχει νιώσει διάφορα πράγματα, ας πούμε, ειδικά τις νύχτες, που μπορεί να σας βγει να κλάψετε χωρίς λόγο. Κλασική ταινία τρόνου, καρδιές στο σκοτάδι, μέρος πρώτο. Θέλω να πιστέψω ότι η αλήθεια βρίσκεται εκεί έξω, στον ουρανό, ε. Θέληση. Ναι. Αυτό θα το διαβάσω, που κάνει κλικ. Η Χρυσαφένια κλειστή της... Τώρα δεν έχω τα γυαλιά μου εγώ. Χρυσαφένια κλωστή. Ναι. Θες να μας διαβάσεις ένα μικρό, έτσι, το ένα μικρούλι διαβάσαι μας, να πούμε έτσι λίγο στο νόημα, γιατί εγώ τώρα δεν έχω τα γυαλιά μου. Ποιος σου κάνει κλικ. Ότι διάβασε αυτό που είναι μικρούλι. Το κόκκινο φρουρίο. Ναι. Λοιπόν. Συγγνώμη, παιδιά, μα κολλάω. Έχω πρόβλημα από το ένα μάτι που θα σας πω μετά. Λοιπόν, μια μορφή χαράζει το μυαλό. Τελικά ο φόβος για τα πολλαπλά προσωπία δεν ισχύει. Όλα καταλήγουν σε ένα πρόσωπο. Αυτός είσαι εσύ. Αναπνέεις και ξυπνάς μέσα σε ένα ψεύτικο κόσμο που κοιτάζουν να γευτούν την κάθε ύλη με οποιοδήποτε τρόπο. Η παρουσία σου είναι μια καλή συντροφιά για λίγες στιγμές, ενώ η κόλαση και τις μνήμες σου. Σε φοβίζει μήπως δεν ζήσεις αυτά που αγαπάς. Το βλέμμα σου χάνεται στο άπειρο, σκοτεινό κενό, αλλά εσύ ψάχνεις απαντήσεις για να φωτίσεις καινούργια μονοπάτια.
ματωμένη ανάμνηση σε κάθε καρδιοχτύπη που σου φέρνει εικόνες και αναλογίζεσαι πώς θα ήταν η ζωή αλλιώς. Τόσες εκδοχές, τόσα μονοπάτια. Τελικά έτσι έπρεπε να εξελιχθεί το μήμα της ζωής μου. Ίσως σε φοβίζει ο θάνατος που συνάντησες κάποτε μέσα στο σκοτάδι, όταν το μόνο που έρεε μέσα σου ήταν το αίμα για να μην δώσεις την τελευταία σου πνοή. Πραγματοποιεί η ζωή τελικά θαύματα μέσα στα διάφορα πρόσωπα της καθημερινότητας. Η αγάπη φωλιάζει πάντα μέσα σου και τη μεταδίδεις τόσο απλόχερα και γκάρδια. Η αγάπη που δίνει τις πιο όμορφες ευχές στα άστρα του σύμπαντος. Η ψυχή σου καθυλώνεται συχνά στα γιατί των ημερών. Νιώθεις τα δεσμά ενός ξένου κόσμου που καταπίνει ζωές και συστέκεσαι μέσα στις σκιές, στο κόκκινο φρούριο της αναμονής, στο φως να λυτρώσει το πνεύμα σου στην κόλαση της καθημερινότητας. Της ανθρωπότητας, βασικά, με συγχωρείτε. Έχει μια απλότητα, έχει μια φτηνιά γλύκα. Είναι αυτό του καρκίνου. Η καρκίνα έχετε ένα φοβερό χαμόγελο που τους άλλους τους αφοπλίζεται. Είναι φοβερό αυτό. Α, δεν το ξέρω αυτό. Ναι, εντάξει. Στο λόγο όμως. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και μ' αρέσει που ασχολείσαι έτσι και ψάχνεσαι κιόλας. Μ' αρέσει που το ψάχνεις το πνευματικό τότε, σου. Παράλληλα που έγραφα, έκανα και μου άρεσε να ερευνώ πολλά πράγματα. Για πες μου τώρα, γιατί έτσι με πιέστηκα τώρα, ενώ είπα 7 και 4. Πιέζεις. Ναι, αλλά κανονικά εγώ πρέπει να με χαλάρει. Κάναμε την παρουσίαση στο Όστρια πριν 2 εβδομάδες, είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Ναι, είχε επιτυχία. Το ξέρω, γιατί απλά δεν κατάφερα εγώ να έρθω εκείνη τη στιγμή, γιατί ήταν, είχα σχολή νομίζω, έγραφα μάθημα εκείνη την ημέρα. Ναι, μου είχες πει ότι δεν μπορούσες, δεν πειράζει. Ήταν πες την ημερομηνία. 19 Ιουνίου. Γι' αυτό. Δευτέρα ήταν και Νέα Σελήνη, όπως έλεγε και η φίλη μου η Αλίκη Πίτερσον, που ήταν και συνομιλήτρια μαζί με τον Ανέστη. Και τι άλλο είχε. Α, ήταν και το Άγιο Ιουδαθαδέου εκείνη την ημέρα. 19 Ιουνίου ήταν το Άγιο Ιουδαθαδέου. Τον αγαπάς τον Άγιο Ιουδαθαδέου. Θέλω να του κάνω παραπονάκι. Εγώ πολλές 2 χρόνια προσευχόμουν κάτι και δεν. Θα μου πεις τι να κάνω καημένος, αυτό είναι. Δεν φταίει αυτός. Δεν φταίει αυτός, ναι, εγώ φταίω. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει, ίσως καμιά φορά δεν μας κάνουν και το θέλημά μας εκείνη τη στιγμή, γιατί δεν ήταν καλό για μένα, ναι. Ναι. Εννοείται ότι ξέρουν. Άρα μπορεί να του ζητήσει, Άγιε, σκότωσε το τάδε γείτονα. Μπορεί να λες, πάρε μου αυτή την αρρώστια ή πάρε μου αυτό το πάθος και να στο επιτρέπουν επίτηδες. Για να μείνεις ταπεινός, για να μην κατάλαβες, πάρουν τα μυαλά σου αέρα. Ταπεινότητα για μένα είναι το πάνω. Εντάξει, αλλά είμαστε ή το παίζουμε κιόλας και ταπεινή, υπάρχει και αυτό. Α, υπάρχει, ναι, το ξέρω ότι υπάρχει. Υπάρχει και αυτό το πράγμα. Άρα, τώρα για την επόμενη παρουσίαση θα γίνει στην Αυλίδα. Πάμε και για μπάνιο δηλαδή. Και άμα θέλετε. Και το μωρό μας. Ναι, για πες μου ημερομηνία. Είναι 4 Αυγούστου Παρασκευή στο καφέ Μπαρ Λίντο, παραλία Αυλίδας. Παραλία Αυλίδας, 4 Αυγούστου Σάββατο είναι, τι είναι. Ναι, Παρασκευή. Παρασκευή. Αλλά θα είναι το πρωί. Όχι, 8 ώρα το βράδυ. Α, προλαβαίνω 5 η ώρα, είναι 2 ώρες είναι να πάω, Θες να έρθει. Ωραία είναι για Παρασκευή να πεις και μετά να κάτσεις εκεί να κάνεις τον μπάνιο σου και τέτοια. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει ντομάτες στην Αυλίδα. Άμα θέλετε. Την έχει. Έχει. Ναι, ναι, ναι. Είναι στην πόλη μέσα. Γιατί... Να πεις ότι ξέρω εγώ πάω εκεί, αλλά πάω να κάνω και μπάνιο κιόλας διήμερο. Γιατί το σπίτι είναι λίγο πιο μακριά από την πόλη. Α, εκεί είναι το εξοχικό σου. Ναι, αλλά εγώ το λέω χωριό. Καλά κάνεις. Το λέω χωριό γιατί αυτό το σπίτι το έχτισε ο παππούς μου, συγχωρεμένος. Από τον μπαμπά. Από τη μαμά. Ναι, για πες, ωραία Αυλίδα. Το είχε χτίσει ο παππούς μου, ήταν πάντα ανοιχτός άνθρωπος, δηλαδή έχουν κοιμηθεί εκεί πέρα ό,τι μπορείς να φανταστείς, δηλαδή από σόγια, φίλους. Είναι ανοιχτό το σπίτι πάντα. Και το έχω κρατήσει κι εγώ γιατί όσοι έχουν έρθει λένε νιώθουν αυτή την οικειότητα κατευθείαν, δηλαδή αυτό το αεράκι που έλεγες. Μα κι εγώ έτσι αισθάνθηκα. Έτσι αισθάνθηκα. Δεν μου λες και ο φίλος μου Αντώνης στην Αυλίδα, είναι εκεί. Όχι, στο Διακοφτό είναι, στο Αίγυπτο. Α, πιο μακριά είναι. Αλλά θα πάμε και σε αυτό να είναι.
Τι έχει, δεν πρέπει να κάνω μια έφοδο που μου στέλνει τα ίδια βασιλέματα και τρελαίνομαι. Αντώνη, πιπέρι. Με σκανδαλίζει με τα ίδια βασιλέματα για τις παραλίες. Σκανδαλίζει. Δίπλα του είναι γι' αυτό. Ναι. Γιατί έχω πάει. Ξέρει αυτός. Σου λέει, ξέρω εγώ πώς θα τη σκανδαλίσω και θα τρελάνω. Και κάνει, τα στέλνει τα αυτά, αυτά που θέλω στέλνει. Ξέρει εκείνος τι κάνει. Για να πας το στέλνει. Το ξέρω, ναι. Δεν μπορεί να πάω. Τώρα θα δούμε διακοπές, πρώτο Θεός. Αν και όταν του είπα ότι πότε μπορώ, εκείνος μου λέει, τώρα εγώ έχει πέσει πολύ δουλειά. Πέρι. Άντεξε. Σκανδαλίζει. Λοιπόν, να πούμε κάτι άλλο για το βιβλίο. Ναι, έχω πάει. Ως εκδόσεις Όστρια. Ξέρω εγώ πώς θα τις καταλύσω. Το εξώφυλλο μας το κάνει ο φίλος μας. Ο Ανέστης. Ο Ανέστης. Για να πας. Ο Ανέστης, είστε χρόνια μαζί, πάτε για γάμο. Εκείνος λέει ότι έχουμε παντρευτεί ήδη, ασχέτως αν δεν έχουμε παντρευτεί. Ωραίο. Αυτό είναι ωραίο που το λέει. Όχι, έχουμε παντρευτεί, λέει, στους ουρανούς. Μου αρέσει που το λέει αυτό. Α, είναι δικός μας κι αυτός. Ναι. Ασχολείται κι αυτός με αυτά. Τι σαν κοριτσάκι κάνει, ρε παιδιά. Να σου πω τι ζώδιο είναι. Λέω. Αδυναμικός, ωραίος. Άρχοντας είναι ο Λέων. Τα ακούς. Αρχοντάκι είναι. Α, μπράβο το λιονταράκι μου. Και ταιριάζεται καρκιά μας, λέω. Δεν το περίμενα να σου πω την αλήθεια, γιατί με τον Ανέστη ήμασταν κολλητοί στην αρχή, από το 2010. Γνωριστήκαμε όταν πήγαινα χοροδία. Είχε έρθει να με δει. Και σιγά σιγά γίνατε. Και ήταν καρμικό, μιας και πιστεύω στα καρμικά. Με τον Ανέστη έχουμε ξανασυναντηθεί. Ναι. Πιστεύω. Και με τον Αντώνη. Και με τον Αντώνη έχεις ξανασυναντηθεί. Για πες για τον Αντώνη που με ενδιαφέρει. Αντώνη. Πού έχεις ξανασυναντηθεί. Δεν το περίμενα. Ήταν υπότης. Γιατί με τον Ανέστη ήμασταν κολλητοί. Παλιά. Παλιά, ναι. Και τώρα είναι υπότης. Απλά με άλλο τρόπο. Με άλλο τρόπο. Τώρα έχει και το γιο του, τον Νεκταριούλη. Α, μπράβο. Τον κάνει για αυτόν power. Και ήταν καρμικό. Να το χαίρετε. Ο Αντώνης έχει γιο. Τον Νεκτάριο. Τον Νεκτάριο. Πόσο είναι. Έξι νομίζω. Έξι. Νομίζω σαν τη Βαλεριούλα, από τα παιδιά που προσέχω. Αντώνη. Πότε τον έκανε τον Αντώνη. Εγώ τώρα το έμαθα. Εύχομαι να μην με δείρει. Λα με άλλο τρόπο. Χωρισμένο άντρας, παντρεμένο. Τον κάνει για αυτό power. Μένει με μια... με την Ελένη. Ωραία. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Θα πάμε για ψάρεμα εκεί πέρα. Ψάρεμα, όχι ψαρεύει. Έλα να δεις τα ψαρέματα. Και ο Ανέστης ψαρεύει, με έχει τρελάνει. Και με έχει κολλήσει και εμένα. Και με έχει κολλήσει και εμένα. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Αυτό είναι το βιβλιαράκι. Μπορείτε να το προμηθευτείτε από τις εκδόσεις Όστρια και από βιβλιοπωλεία της Αθήνας. Και προσπαθώ να το προωθήσω και στο δικό μου γειτονικό, στο Περιστέρι, στο Γίβο, έτσι λέγεται. Και μακάρι να πάνε και σε άλλα βιβλιοπωλεία και σε άλλες περιοχές. Εγώ νομίζω έτσι και αλλιώς εκδόσεις Όστρια προωθούν τα βιβλία, δεν τα κάνουν καλή προώθηση. Είναι καλός εκδοτικός οίκος. Το ξέρω, απλά επειδή αγαπάω πάρα πολύ το βιβλίο μου, κάνω και εγώ ενέργειες. Καλά κάνεις. Άρα σας προσκαλούμε στην Αυλίδα 4 Αυγούστου. Και μακάρι να έρθεις, να μπορέσεις. Μακάρι να καταφέρω να έρθω πραγματικά. Θα το θέλω πάρα πάρα πολύ. Αν θα μιλήσει πάλι ο Ανέστης και η Μανούλα μου. Και η Μανούλας, ωραία. Ναι. Λοιπόν, είναι ένα βιβλίο που έχει μέσα ανθρώπινες ιστορίες, αληθινές, βιωματικές ιστορίες που περνάνε μικρές νουβελίτσες, μικρές ιστοριούλες που κάθε μία μας δίνει και ένα μήνυμα και μας περνάει και μηνύματα και είναι βιωματικές, αληθινές ιστορίες. Και λίγο φανταστικές, και φανταστικές. Όχι. Δεν είναι φανταστικές. Όχι, όλες είναι αληθινές. Και όποιος πραγματικά το τελειώσει ή οτιδήποτε αντίκτυπο του αφήσει στο βιβλίο, άμα θέλει να μου μιλήσει, μπορεί να μου μιλήσει άνετα, να μου πει όποιες απορίες θέλει. Μα γι' αυτό, είναι άλλωστε, για τον κόσμο. Και στο Facebook, για τον κόσμο είναι. Και στο Facebook πατάτε Ελλάδα Εκράλη και αμέσως βρίσκεται το προφίλ της.
βρίσκεται, άμα θέλουν να έρθουν σε επικοινωνία. Να, τώρα το βιβλίο το βρίσκουμε σε όλα τα γνωστά βιβλιοπωλεία και σε εκδόσεις ως τρία στην Αθήνα, ναι. Ναι, ναι. Τι άλλο να πούμε. Τελειώσει, οτιδήποτε αντίκτυπο. Θες να μου πεις κάτι άλλο έτσι για σένα, ναι. Για μένα, ναι. Θυμάμαι ότι όταν τελικά το είδα, τυπωμένο, με πιάσαν τα κλάματα. Δεν το πίστευα. Λέω, αυτό είναι το βιβλίο μου. Είναι το παιδί σου. Το πνευματικό, ναι. Είναι το πρώτο σου παιδί. Και εγώ διάλεξα τις εικόνες γιατί πιστεύω ταιριάζουν. Και τα χέρια δικά μου είναι πεταλούδα. Ωραία. Και το εξώφυλλο είναι, πώς το λένε, βάλισε... πραγματική εικόνα, δηλαδή, δεν είναι Photoshop, είναι άντε το γύρω-γύρω, ναι, ναι. Το σέπια, αλλά το φυτό είναι αληθινό, είχε ξεριζώσει ολόκληρο δάσος. Να σου πω κάτι, μ' άρεσε το βιντεάκι που έφτιαξες και κάναμε όταν, πώς το έκανες? Για σήμερα. Ρε παιδί μου, που βάλαμε στην κοινοποίηση. Ανέβασες και εσύ και έκανες να περνάνε έτσι. Πώς το έκανες να το κάνω κι εγώ, μ' άρεσε. Στο Facebook έχει τέτοιο που το φτιάχνουμε. Στο TikTok. Είναι εφαρμογή. Από το TikTok το κάνεις. Να πω την αλήθεια, δεν ήμουν ποτέ φαν με το TikTok, αλλά επειδή θέλω όντως να περάσω το μήνυμα του βιβλίου, γι' αυτό το έφτιαξα. Ωραία. Δηλαδή, ο καθένας έχει το δικό του, ό,τι θέλει περνάει, αλλά... Μ' άρεσε εμένα αυτό το βιντεάκι που φτιάξες, ήταν πολύ καλό. Ήταν πολύ ωραίο. Ωραία, χάρηκα πάρα πολύ. Τώρα δεν ξέρω ποιος χτυπάει για κάτω, ελπίζω να μην ήταν η κυρία Αντρεπίδου, γιατί είχαμε δώσει 7 και 4 ραντεβού. Όχι, αποκλείεται, μπορεί να ήταν και λάθος. Είναι 6 και 48. 7 και 4 είπε. Κανονικά έπρεπε 7 και 4 και λέω, γιατί είπα 7 θα τελειώσω με σένα, πρέπει να κάνω ένα κενό. Και μετά, κατάλαβες. Και γι' αυτό μου ήταν εντύπωση τώρα από 6,5 αποκλείται να ήταν εκείνη. Λάθος ήταν. Όπως εγώ χτύπησα λάθος κουδούνι. Α, μπορεί ναι, να ήταν λάθος κουδούνι. Εντάξει, για να δούμε. Ελπίζω να μην περιμένω τα 7 και 4. Πάντως, όταν το διαβάσεις, γιατί εγώ δεν πιέζω κανέναν. Εντάξει, εγώ τώρα στη θάλασσα τα παίρνω και τα διαβάζω τα βιβλία συνήθως. Τώρα έτσι όπως χαλαρώνω. Ναι. Περιμένω να μου πεις άποψη. Θα σου πω άποψη και έχω συμπαθήσει τόσο πολύ τη συγγραφέα με το που την είδα που είναι όλα τα λεφτά. Τι είναι αυτό. Και γενικά εντάξει, που λες ότι γράφεις τη φωτογραφία. Όταν ξεκίνησα να γράφω, είχα ξεκινήσει καλλιτεχνικές φωτογραφίες. Είσαι πολύ καλές στις φωτογραφίες. Και θέατρο. Το θέατρο από το 21, κάτσε. Ασχολείσαι και με το θέατρο. Ναι, είχα παίξει σε μια κωμωδία, το Δον Καμήλο, πολύ είναι γνωστό, όπου είχε παίξει και ο Φωτόπουλος στο θέατρο της Δευτέρας. Α, ναι. Και γενικά, τώρα, όταν ξεκίνησα να γράφω, έχει γίνει μια παύση βασικά με το θέατρο. Και περιμένω και ανακοινώσεις από εκεί. Ούτως ή άλλως έχω το παιδάκι μου τώρα να ασχοληθώ. Αλλά είναι πολύ ωραία εμπειρία. Κάτι που στη φωτογραφία δεν το είχα δει. Στη φωτογραφία μπορεί να σου βγαίνει εκφραστικότητα. Αλλά αυτό το συνέστημα πάνω στη σκηνή δεν περιγράφεται. Δηλαδή, όσο άγχος και αν είχα, μου άρεσε. Δηλαδή, που υποδιόμουν ένα ρόλο με κίνηση. Και σε ένα άλλο που είχα παίξει ήταν χορόγραμμα πέρσι, τέτοια εποχή. Είχα κάνει την Δρουσίλα. Ωραία. Σε ποιο, μαζί με την Έφη τη Χατζουλή? Όχι. Είχε γίνει στο χώρο τέχνης ασωμάτων, όπως και το Δοχρομήλο. Μπράβο, γι' αυτό στο λέω, στο ασωμάτων, ναι. Όχι, δεν ήταν με την έχω, την Έφη. Όχι, ήταν άλλο. Γιατί και εκείνη τότε νομίζω κάτι έτσι, πέρυσι, έτσι, με... Ήταν χορόγραμμα. Δεν μπορούσα στα στο ίδιο, τέλος. Τα μπερδεύω κι εγώ τόσο. Δεν πειράζει, καλέ. Σας χαρακτηριά μου. Σας ασχολείσαι με πολλά και σ' αρέσει και σ' αρέσει να εκφράζεσαι και νομίζω ότι σου πάει. Δεν το περίμενα ότι θα έκανα τόσα πολλά από τέχνη. Άντε να μάθω και μουσική που θέλω.
Από Σεπτέμβρη λοιπόν πρώτα θες να έχουμε την υγειά μας και να είμαστε εδώ σε αυτό το πλανήτη και όχι αλλού. Θα έρθεις και θα μας πεις και το τι θα έχεις ετοιμάσει για το Σεπτέμβριο. Δεν πειράζει καλά. Παρουσιάσουν ναι, ναι, το Σεπτέμβριο, ενώ Σεπτέμβριο, Οκτώβριο τότε. Κάτι θα έχεις καλό. Πιστεύω κάτι θα έχεις ετοιμάσει για το χειμώνα. Κάτι θεατρικό, κάτι φωτογραφικό, κάτι δεν το θα έχεις... Εντάξει, πιστεύω πως ναι. Κάτι θα έχεις βάλει στα σκαριά. Πάντως... Και νομίζω ότι ναι. Μέχρι τότε θα έχει πολύ μεγαλύτερη επιτυχία αυτό. Αυτό θα έχει γίνει και η παρουσίαση 4 Αυγούστου στην Αυλίδα. Και εννοείται και άλλες παρουσιάσεις. Ακόμα είναι στα σκαριά. Εντάξει, μέχρι να πω και τις επόμενες. Οφείλω να πω ότι το ημερολόγιο Νήρων 2 γράφεται ήδη πριν εκδοθεί το πρώτο. Άρα θα έχουμε το δεύτερο βιβλίο να κάνω. Αλλά έχω στο μυαλό μου υπόψη ένα μυθιστόρημα που γράφω, που κοντεύω να το τελειώσω. Γιατί ασχέτως με το ημερολόγιο που είναι κείμενα έκφρασης και αφύπνισης που λέω, γράφω και μυθιστορήματα, διηγήματα. Έχω πολλά στο μπαουλάκι. Που λέω, εγώ τα έγραψα αυτά. Γιατί υποτιμούσα τον εαυτό μου. Τελικά όλο το παθαίνω. Να σου πω κάτι, και εγώ γράφω και δεν τα έχω εκδώσει. Έχω πάρα πολλά, αλλά δεν έχω ασχοληθεί. Αλλά έχω στο μυαλό μου υπόψη. Διηγήματα. Είναι κάποιοι που μου έχουν πει, λέει, μου αρέσει να γράφω, αλλά δεν θέλω να το εκδώσω. Γιατί ασχέτως με το ημερολόγιο που είναι εκεί. Ξέρετε, δεν βρίσκω το χρόνο να τα εντάξω. Πώς να σου το πω, να τα. Να κάτσω να τα συντάξω. Α, κατάλαβα, ναι. Να κάνω τη σύνταξη και αυτά και να δω τι θέλω, τι κάνω. Αυτό δεν έχω αυτή τη γαλήνη να το κάνω αυτό. Αλλά, δηλαδή, προχτές ήμουν στη θάλασσα, κολύμπαγα με ένα κοριτσάκι και όπως κολύμπαγα και το τραγούδα, μου βγήκαν 5-6 στίχοι. Της λέω, εντάξει, λέω του παιδιού, κράτα τι σου λέω για να πάμε να τα γράψουμε έξω. Να έχεις ένα στήλο να γράψεις. Μα είχα πάθει αίσθρο, ξέρω εγώ τι είχα πάθει, ρε παιδί μου. Α, ωραία. Δηλαδή είναι καμιά φορά, μου τυχαίνει το βράδυ που ξαπλώνω και μου έρχονται και γράφω. Όλοι έτσι. Λοιπόν, έχω αγχωθεί τώρα. Με την άλλη καλεσμένη. Ναι. Μην αγχώνεσαι. Αγχώθηκα, αλλά δεν πειράζει. Και είσαι και γουρλού, πιστεύω, γιατί είσαι η τελευταία μου εκπομπή. Το ξέρεις ότι εγώ κανονικά. Ήταν να κλείσω από την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά όταν μου ο φίλος μου Αντώνης για σένα και μετά εμείς δεν βρίσκαμε ημερομηνία, είδε στη μάσα και σου λέω: θα κάνω μία για σένα, τέλος. Α, ευχαριστώ πολύ, τα εκτιμώ. Ναι, και η κοπέλα που είναι νάρτορη Μαρία Αγρυπίδου, μου λέει: μωρέ, θέλω να κάνω, θα κάνουμε τα καλεστία να έρθω να το προωθήσουμε. Και τη λέω: ναι. Αλλά τη είπα: έλεγε και τέταρτο, γιατί λέω: εντάξει, κάνουμε ένα τέταρτο ένα κάλεσμα, ξέρει. Ναι. Και πιστεύω ότι δεν ήταν. Δεν ήταν. Αν ήταν, θα χτυπάγε πια άλλο. Θα σε έπαιρνε τηλέφωνο. Θα με έπαιρνε τηλέφωνο, πιστεύω. Ναι. Θα με έπαιρνε, μου λέει, άνοιξε. Ναι. Το έχει το τηλέφωνο τη. Θα με έπαιρνε. Άρα λάθος κάνω. Μη σε αγχώνει. Εντάξει. Και έγινε δηλαδή και λέω, έλα και εσύ αφού είναι η τελευταία εκπομπή για το καλοκαιράκι μας και να έχουμε την υγειά μας. Για κάποιο λόγο έχω ένα κάτι μέσα μου. Δεν ξέρω ότι αν είναι η στεναχώρια που δεν θα είμαι την άλλη Τετάρτη ή που θα σας αφήσω τώρα και έχω αυτό το πλάκωμα ή αν είναι μια διέστηση ότι μπορεί του χρόνου να μην κάνω εκπομπές. Δεν ξέρω, θα το δούμε. Όχι, αυτό. Θα φέρω γούρι να κάνεις, θα κάνεις. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αν το Σεπτέμβρη κάνουμε εκπομπούλα και ξεκινήσουμε πρώτα ο Θεός, είναι τα 10 χρόνια που κλείνουμε. Κλείνουμε 10 χρόνια καλλιδοσκόπιο της Ολυμπίας. Και θα πρέπει να κάνω και πάρτι δηλαδή, θα πρέπει να οργανώσω, θα είναι η χρονιά δηλαδή που κλείνω δεκαετία, θα είναι η σεζόν. Να κάνεις. 23-24 θα είναι η δεκαετία μου, που κλείνω τα 10 χρόνια. Τέλεια. Θα πρέπει να κάνω πολύ event, θα πρέπει να ετοιμαστώ, θα πρέπει... ίσως γι' αυτό να με έχει αρχίσει, με έχει πιάσει κάτι εδώ τώρα, ένα σφίξιμο. Δεν ξέρω αν είναι το σφίξιμο που λέμε καλό καλοκαίρι ή κατάλαβες, αν είναι διαισθητικό, δεν ξέρω. Ή αν είναι επειδή σκέφτομαι τι θα πρωτοκάνω την επόμενη χρονιά που θα θέλω να κάνω πιο ωραία πράγματα που θα είναι τα 10 χρόνια. Ξέρεις. Μην αγχώνεις από τώρα, καλέ. Μωρέ, ξέρεις τι. Δεν έχω χορηγούς, να έχω λεφτά, να φτιάξω, ας πούμε, για τα 10 χρόνια κάποια ενθύμια να δίνω. Κατάλαβες τώρα. Πώς να σου το πω. Εγώ με το μυαλό μου έχω πάρα πολλές ιδέες, αλλά πώς θα τις υλοποιήσω.
Έλατε. Λοιπόν, και αν θα μένει ζωή, δεν ξέρω. Α, μη λες. Λοιπόν, για να δούμε το βιβλίο. Εντάξει, μπορεί να το έχω πάθει αυτό, μου λέει ξαδέρφη μου. Το έχεις πάθει αυτό γιατί μέσα σε 5 μέρες πεθάναν 2 άνθρωποι. Και έχεις και προκλιμακτήριο. Άκου τι, γιατί της λέω δεν μπορώ. Εχθές είχα να πω, γιατί στέλνω. Της λέω δεν μπορώ, πεθαίνω. Και μου λέει να σου πω κάτι, κοπελιά, συνελθέ, γιατί σου τι είχαν. Όλα μαζί σου. Ναι. Και κάθεσαι και αγώνεσαι προς λόγο. Όχι, ξέρεις τι, δεν είναι μόνο αυτό. Πήρα και άλλη στεναχώρια τώρα στον αέρα. Και έχω πάρει και άλλη προχτές. Άσε με σου λέω. Έχω πάρει πολλές στεναχώριες και κάνω το κορόιδο. Λοιπόν, βαρέθηκα να κάνω το άκου τι, γιατί δεν μπορώ. Δεν μπορώ να τι κοιτάς. Και μία να σου πω κάτι, κοπελιά. Τι ψάχνει, δεν κοιτάω. Όλα μαζί. Αν έχω φέρει κάτι, θα έπρεπε να το είχα φέρει. Όχι, ξέρεις τι. Δεν είναι μόνο αυτό. Πήρα και άλλη στενά. Συγγνώμη. Τι πειράζει. Γυναικεία τσάντα. Τα έχει όλα. Τι θες, παπούτσια. Και δεν είναι γυναικεία τσάντα. Α, μου στο βρήκα. Ορίστε. Και ένα μπρελοκάκι του. Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να, είδες, έτσι δεν πρέπει να φτιάξω εγώ ενθύμιο, γι' αυτό σου ήρθε και μου το πες, ε. Ναι, και συγγνώμη που με είδατε, Χράτσπουρτς. Μπράβο, να σου πω κάτι, τσάντα, κόρη. Αλλά είναι... Πόσα έδωσες για να τα φτιάξεις αυτά. Εγώ. Ναι, για να μην πάρω πρόσφορα και εγώ να κάνω. Ωραίο είναι αυτό να κάνω κι εγώ. Αυτό το σκέφτηκα μόνη μου μαζί με τον Ανέστη, φυσικά. Κάνα 50, επειδή έβγαλα 50. Ένα ευρώ το ένα. Είναι κάπου εκεί. Ή να, λιγότερο. Έτσι δεν πρέπει να φτιάξω εγώ ενθύμιο, γι' αυτό σου ήρθε. Ωραία, να σου πω, ωραία ιδέα κι αυτή. Να φτιάξω μπρελοκάκι και να δίνω, ε. Ναι, να σου πω. Στα 10 χρόνια καλλιδοσκόπιο. Ναι, θα πάω. Εγώ το σκέφτηκα, όποιος παίρνει βιβλιαράκι μου να του δω. Ναι, εγώ δεν αγόρασα βιβλιαράκι σου για αυτό το μπρελοκάκι. Εμένα μου το χάρισες. Εντάξει. Εσύ μου κάνεις την τιμή και ήρθα όμως. Γιατί να μου το δώσω. Είδες, μωρέ, με συγκινεί, είδες τα καρκινάκια έχουν αυτό, παιδί μου, που σε μαγεύουνε. Αχ, ήθελα η να ζωή βάλω μου το... είναι ένας καρκίνος. Το μπρελοκάκι να μην θυμούνται. Καλά έκανες. Δεν στη γράφει και από πίσω. Τα 10 χρόνια καλλιδοσκόπιο. Ναι. Διάβασε το, γιατί εγώ τα ματάκια μου τώρα είμαι λίγο μεγάλη. Το φως, η αλήθεια στο όνειρά σου. Το φως, η αλήθεια στο όνειρά σου. Είδες, πολύ ωραίο. Να σου πω κάτι, να είδες και μπρελοκάκι. Δεν είναι ωραίο να φτιάξω και να δίνω για τα 10 χρόνια. Ορίστε, να τα κλειδιά σου, εδώ θα το βάλεις. Μπράβο, εδώ θα το βάλω. Το βλέπετε, κυρίες και κύριοι. Το βάζω εδώ. Ορίστε. Στα πολλά μου κλειδιά. Και να σου πω και κάτι. Εγώ έχω πιο πολλά μπιχλιμπίδια παρά κλειδιά. Εδώ πέρα που είναι και το κλειδί της εκπομπής. Α, τέλεια. Του σταθμού, δηλαδή. Κάτι να είδες και μπρελοκάκι, δεν είναι ωραίο. Πήρα και το δωράκι μου. Τι, έτσι θα σ' άφηνα. Έχεις και ιστοσελίδα ή μόνο το Facebook έχουμε. Το Instagram και το TikTok. Ελλάδα Κράλη, μπορούμε να τη βρούμε και στο Instagram και στο Facebook. 4 Αυγούστου σας περιμένουμε στην Αυλώνα. Αυλίδα. Αυλίδα, στην Αυλίδα, συγγνώμη. 8 και 20. 8 η ώρα στο καφέ... Καφέ Μπαρ Λίντος. Καφέ Μπαρ Λίντος, Αυλίδα, 8 η ώρα, 4 Αυγούστου. Και το βιβλίο, για άλλη μια φορά, ημερολόγιο ονείρων. Ημερολόγιο ονείρων. Ναι. Το καταλαβαίνω γιατί δεν βλέπεις. Γιατί. Δεν βλέπω. Και εγώ δεν βλέπω από το όνομά του. Α, ναι, αυτό που πες θα μας μαρτυρήσεις. Και μ' αρέσει που σου λέω δες. Ναι. Τώρα αυτή είναι. Ναι, αυτή είναι. Λοιπόν, να σε χαιρετήσω, να σε ευχαριστήσω, να σου πω σε ευχαριστώ πολύ, 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 πολύ που ήρθες. Καλή επιτυχία, καλό τάξιδο. Ευχαριστώ πολύ. Καλό τάξιδο. Ναι. Και δεν αποχαιρετώ τους φίλους, για να κάνω διακοπή, να πάω στο δεύτερο μέρος. Ωραία. Σ' αγαπώ πολύ. Και εγώ. Κάτσε να βάλω τα λογότυπα. Μ' αρέσει που σου λέω, δες. Τώρα αυτή είναι.